20 χρόνια μετά την κατάρρευσή του στα κεντρικά υψίπεδα του Αφγανιστάν, ένα από τα φημισμένα γάλματα του Βούδα της χώρας έκανε μια σύντομη εικονική επιστροφή την Τρίτη το βράδυ, καθώς μια τρισδιάστατη προβολή γέμισε την εσοχή που φιλοξένησε το άγαλμα για αιώνες. Πλήθος κόσμου, με αναμένα κεριά στα χέρια, έφτασαν στο σημείο όπου κάποτε στέκονταν οι δύο περίφημοι βούδες του Μπαμιγιάν, θησαυροί της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Βρίσκονταν σε υψόμετρο 2.500 μέτρων και αποτελούσαν για αιώνες τα υψηλότερα γάλματα με τη μορφή του Βούδα σε όρθια στάση. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Αρχικά νιώθω αναστατωμένη γιατί μου θυμίζει για άλλη μια φορά την καινή θέση του Βούδα. Από την άλλη πλευρά όμως αισθάνομαι χαρούμενη που με τον τρισδιάστατο φωτισμό βλέπουμε για άλλη μια φορά την εικόνα του Βούδα, μια σπουδαία κληρονομιά της ανθρωπότητας, και αυτό μας δημιουργεί ένα καλό συναίσθημα. Το 2001 οι Ταλιμπάν τα ανακήρυξαν επίσημα ως είδωλα θεών απίστων, τοποθέτησαν εκρηκτικά στη βάση και στους ώμους των δύο αγαλμάτων και τα έκαναν κομμάτια. Η χρονολόγηση με άνθρακα τμήματων των αγαλμάτων έδειξε ότι ο μικρότερος Βούδας κατασκευάστηκε το 507, ενώ ο μεγαλύτερος το 554. Η καταστροφή τους το 2001 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί ποτέ.